Ηλία, θα κάνουμε τώρα το PRP. Ήδη κάναμε την αιμολυψία, επεξεργαστήκαμε το αίμα, το φυγοκεντρήσαμε, έχουμε ξεχωρίσει το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, το ενεργοποιήσαμε και τώρα θα το εφαρμόσουμε στην περιοχή του τριχωτού, στα σημεία που υπάρχει το πρόβλημα της τριχόπτωσης, για να βοηθήσουμε την τριχόπτωσή σου. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να εφαρμόσουμε τη θεραπεία μας. Πώς νιώθεις, Ηλία? Πολύ ωραία, δεν μπορώ καθόλου. Πολύ χαίρομαι. Τώρα κάνουμε την έγχυση με μια πολύ πολύ λεπτή βελόνα. Θα εφαρμόσουμε τη θεραπεία σε όλο το πρόστιο μέρος του τριχωτού, γιατί συνήθως εκεί είναι πιο έντονη και η τριχόπτωση. Έτσι. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Μικρά τσιμπηματάκια. Ωραία. Τελειώσαμε τη θεραπεία μας. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ καλά. Δεν είχες πόνο. Τίποτα, τελείως. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το οποίο τώρα πρέπει να προσέξεις είναι για τις επόμενες 4-5 ώρες να μην πλύνεις, να μην λούσεις το κεφάλι σου, έτσι ώστε ένα στρώμα PRP από αυτό που έχουμε εφαρμόσει να παραμείνει για κάποια ώρα πάνω στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής. Και επίσης καλό είναι να ακολουθήσεις και την πλήρη αγωγή για την τριχόπτωση, έτσι ώστε να έχεις ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, να σταθεροποιηθεί το πρόβλημα και να μην έχουμε επέκταση αυτού. Εντάξει, Ηλία? Ναι.